Ακούτε τα podcast του 902.gr Φίλες και φίλοι, ένα από τα θέματα που θα βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα είναι η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Ακούσαμε όλοι τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίο προανήγγειλε το νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και μάλιστα το χαρακτήρισε ω ιστορική μεταρρύθμιση. Πριν μερικέ μέρε, ο αρμόδιο Υπουργό είχε ανακοινώσει ότι το επόμενο διάστημα θα έρθει σχετικό νομοσχέδιο. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και γι' αυτό το λόγο έχουμε κοντά μα το Βαγγέλη Μαγνίσαλη, μέλο του Γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου τη ΚΝΕ, με τον οποίο και θα συζητήσουμε το θέμα και κυρίω θέλουμε να αναλύσουμε κάποιε πλευρέ των επιχειρημάτων τη κυβέρνηση αλλά και των άλλων κομμάτων. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. <laughs> ένα πρώτο ερώτημα, νομίζω είναι ένα ερώτημα που όλοι θα θέλανε μια απάντηση, είναι το εξή. Ο Πρωθυπουργό λοιπόν ανακοίνωσε το νομοσχέδιο. Τι αλλαγέ φέρνει συγκεκριμένα, και το κυριότερο πώς επηρεάζει έναν νέο που σπουδάζει σήμερα ή αυτόν που θα θέλει να σπουδάσει τα επόμενα χρόνια. Ναι, κοιτάξτε, αρχικά δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως μας έχουν συνηθίσει όλες οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια, επιλέγει να φέρει ένα τόσο σοβαρό, όπως είπες, νομοσχέδιο, δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, με τις σχολές και τα σχολεία πρακτικά να κλείνουν και μάλιστα αν των φοιτητών. Σωστά. Αυτό από μόνο του δείχνει ένα φόβο τη κυβέρνηση γιατί συνειδητοποιεί ότι θα υπάρχουν αντιδράσει. Γιατί μιλάμε για μια, ένα νομοσχέδιο που θα έχει πολύ σοβαρέ αρνητικέ εξελίξει για τι σπουδέ, τα πτυχία των φοιτητών, αντίστοιχα για την προπτική των μαθητών το να περάσουν σε κάποια σχολή. Όσο βέβαια και να αξιοποιήσει τέτοια κόλπα, αξιοποιώντα και την εμπειρία που έχει από άλλε κυβερνήσει, όπω είπα και πριν, είναι σίγουρο ότι οι αντιδράσει θα υπάρχουν και αυτό είναι το κλίμα των πρωτοημερών και στου ίδιου του φοιτητέ. Το νομοσχέδιο που προκλητικά φέρει αυτόν τον τίτλο το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο πρακτικά είναι μια εφόλη τη ύλη επίθεση στα δικαιώματα των φοιτητών, κύρια στα πτυχία αλλά και την υποβάθμιση των σπουδών του. Παράλληλα, και από τη σημερινή δηλαδή την εισηγητική ομιλία του Πρωθυπουργού, μιλάμε για μια ευθεία παραβίαση του άρθρου 16, αξιοποιώντας αξιοποιώντα το άρθρο 28 του Συντάγματο, που ανοίγει επικίνδυνου δρόμου και για άλλα θέματα πέρα την εκπαίδευση και βασικά επιβεβαιώνει και κάτι άλλο, ότι ό,τι φέρνει κέρδη βρίσκουν και έναν τρόπο να το νομιμοποιήσουν με επιχειρήματα τα οποία φυσικά είναι πολλές φορές και αστεία πέρα από επικίνδυνα. Τώρα όσο αφορά το αν έχει κάποια ιστορικότητα η αλήθεια είναι ότι είναι μια αντιδραστική τομή που θα μείνει στην ιστορία όπως στην ιστορία θα μείνουν και οι αγώνες των φυτών που θα αναπτυχθούν και θα το θυμάται και η κυβέρνηση και, και όσοι, όσοι βρεθούν στο πλευρό της. Τώρα, σαν γενικό σχόλιο, με βάση αυτά που έχουν ανακοινωθεί, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το νομοσχέδιο ουσιαστικά απομακρύνει το πανεπιστήμιο και άλλο από τι ανάγκε των φοιτητών για ένα καλό δημόσιο πανεπιστήμιο με χρηματοδότηση, με πτυχία που θα έχουν αξία, που θα εξασφαλίζουν την εργασιακή προοπτική των αποφύτων του. Αντί αυτού, που σήμερα είναι ανάγκη, η κυβέρνηση κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, μεγαλώνει του ταξικού φραγμού για του νέου που θέλουν να σπουδάσουν, διαλύει κυριολεκτικά τα πτυχία και θα σα πω δύο πλευρέ μετά. Οδηγεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο σε μια πραγματικά υποβάθμιση. Δεν ξέρω αν μπορούμε να βρούμε καλύτερη λέξη, υπονομεύοντα ακόμα και την ίδια την επιστημονική δουλειά που διεξάγεται μέσα σε αυτό. Γι' αυτό και παρατηρείται ότι τίνεται με όλε αυτού του στόχου που αφορούν την προσέλκυση πελατεία από το εξωτερικό κτλ. Δεν έχουμε ακούσει ένα επιχείρημα για ένα νομοσχέδιο που αφορά τα πανεπιστήμια, το οποίο να είναι επιχείρημα επιστημονικό, ακαδημαϊκό, όσον αφορά δηλαδή το σε τι θα ωφελήσει. Ένα τέτοιο νομοσχέδιο τι οι σπουδέ των φοιτητών, όλα τα επιχειρήματα είναι επιχειρήματα οικονομικών στοιχείων και αναζήτηση νέων κερδών. Θα δούμε, Πιο συγκεκριμένα. Θα και στη ναι. συνέχεια για κάποια επιχειρήματα, αλλά αν μπορούμε κωδικοποιημένα να πούμε για αυτέ τι αλλαγέ που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, αυτή όπω λέει, ιστορική μεταρρύθμιση τέλο πάντων. Ποιε είναι. Πιο συγκεκριμένα θα ξεχώριζα δύο-τρία ζητήματα. Καταρχήν, καταργείται ο όποιο ενιαίο χαρακτήρα εισαγωγή υπήρχε στα πανεπιστήμια μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Πρακτικά, μιλάμε ότι είναι πολύ εύστοχο αυτό που λένε οι ίδιοι μαθητέ, ότι γίνεται νόμο ή αδικία. Mm -hmm. Δηλαδή, ένα μαθητή από μια λαϊκή οικογένεια θα πρέπει να δίνει έναν εξεταστικό μαραθώνιο, να έχει να αντιμετωπίσει την ελάχιστη βάση εισαγωγή, τι πολλαπλέ πανελλαδικέ εξετάσει όπω ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδεία από ό,τι έχει διαρρεύσει, να γράφει και να, περνά, να γράφει εξετάσεις, να προσπαθεί να περάσει όλα αυτά τα εμπόδια για να πάει να δώσει πανελλαδικές και αν δεν περάσει γιατί δεν τα πήγε καλά, δεν θα έχει δικαίωμα να σπουδάσει. Ενώ ένα μαθητή, α πούμε, που θα έχει 15.000 ευρώ η οικογένειά του και 20, θα μπορεί να σπουδάζει. Με λίγα λόγια, δηλαδή, ενισχύονται τα εμπόδια για του πολλού και διαμορφώνεται μια εναλλακτική βολική για του λίγου. Το η μόνη επιλογή, πρακτικά, που έχει να κάνει μια οικογένεια είναι που θα ρισκάρει να δώσει ένα σωρό λεφτά. Ένα κασμό λεφτά. Παράλληλα, ένα δεύτερο στοιχείο που έχει να κάνει με μια πολύ σοβαρή εξέλιξη είναι ότι πλέον υπάρχουν, χάνεται. Χτυπιέται, να το πω πιο σωστά, η αξία του πτυχίου ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, δέχεται ένα συντριπτικό πλήγμα. Mm -hmm. Δηλαδή, με τη μεγάλη αγορά που θα διαμορφωθεί και θα εμπορεύεται πτυχία κάθε είδου και ποιότητα, γιατί όταν μιλάμε για αγορά, πρέπει να έχουμε την εθινική εικόνα, θα υπάρχουν όλων των ειδών τα εμπορεύματα. Το καλό, ό, και, το, ό, πυρώνεις, το καλό και το σκάρτο. Ό,τι πληρώνει παίρνει. Αυτό είναι η, 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 πώς να το, βοηθήσει, το μότο <laughs> ναι, εδώ, σε αυτό το, το σύστημα. Με αποτέλεσμα να μεγαλώνει μια μεγάλη μάζα από φύτων, που θα ανταγωνίζεται για τι ίδιε θέσει εργασία με αποτέλεσμα να χτυπιούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα, να συμπαρασύρονται προ τα κάτω τα εργασιακά, μισθολογικά δικαιώματα κτλ. Αυτό ο ανταγωνισμό που θα μεγαλώσει στο έδαφο ότι το πτυχίο πλέον θα μετριέται ω ακόμα ένα χαρτί. Και ειδικά με όχημα το ότι θα έχουμε πολλών διαφορετικών ειδών πτυχία, τριετών σπουδών, τετραετών σπουδών, πενταετών, πτυχία με ίδιο τίτλο αλλά περιεχόμενο κτλ. Πρακτικά οι χαμένοι θα είναι φοιτητέ. Γιατί αρχικά θα αναγκάζονται θα αναγκάζονται κυριολεκτικά να μπαίνουν σε ένα ατέλειο το κυνήγι προσόντων, επιπληρωμή, πιστοποιητικά, μεταπτυχιακά κτλ. με σκοπό να ανταπεξέλθουν σε αυτό το να Το φτιάξε το βιογραφικό σου, που μα λένε. Και αντίστοιχα, το πτυχίο που θα έχουν πάρει με τόσο κόπο για κάποιου, κάποιοι θα παίρνουν το ίδιο πτυχίο, απλά επειδή θα πληρώνουν ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Και είναι πραγματικά εξοργιστικό. Αν σκεφτείτε δηλαδή πώ μπορεί να νιώθει σήμερα ένα φοιτητή του Πανεπιστήμιου Δυτική Αττικής που εδώ και πέντε χρόνια με ευθύνη τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και προηγούμενα με το ΣΥΡΙΖΑ, όταν ιδρύθηκε, δεν έχει αναγνωρίσει, δεν του έχουν αναγνωρίσει το πτυχίο επαγγελματικά δικαιώματα, ενώ η κυβέρνηση πριν καν ιδρυθούν τα ιδιωτικά, έχει αναγνωρίσει, και δηλώσει ότι θα αναγνωρίσει και ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τα ιδιωτικά κολέγια, όπω γίνεται δηλαδή και τώρα. Ή πώ νιώθει ένα φοιτητή ιατρική που μπορεί να πραγματικά να, Αφοσίωσε ώρε ω μαθητή για να γράψει 19.000 μόρια και κάποιο με 19.000 ευρώ απλά θα μπορεί να γίνεται γιατρό με βάση τι δημοσιεύσει για την ιατρική, με ό,τι προεκτάσει έχει αυτό φυσικά και στο περιεχόμενο των σπουδών και το τι γιατροί θα έχουμε αύριο σε αυτή την κοινωνία, ή πώ θα νιώθει ένα φοιτητή πολυτεχνικών σχολών, αυτών των κλειστών επαγγελμάτων που λέμε, που για να κατοχυρώσει επαγγελματικά το πτυχίο του με τα επιμελητήρια κτλ., θα βρεθεί απέναντι σε νέε εξετάσει και νέου κόφνε στο όνομα ότι πλέον υπάρχουν πολλών ειδών διαφορετικά πτυχία. Τελικά, για να το κλείσω. Θα υπάρχουν κάποιοι κερδισμένοι και κάποιοι χαμένοι. Δηλαδή, στου κερδισμένου θα είναι οι επιχειρηματίε, οι κολεγιάρχε κτλ., γιατί θα βρουν νέα παιδεία να επενδύσουν και να έχουν κέρδη. Το κράτο που θα, γίνει, θα απελευθερωθεί από την ευθύνη να χρηματοδοτεί, να εξασφαλίζει τη δωρεάν, όποια δωρεάν υπήρχε. Και αυτομάτω οδήγηση υποβάθμιση, όπω το είπες, γιατί θα είναι μια αγορά πια. που... Και οι εργοδότε. Γιατί πλέον θα διαλέγουν τον πιο φθηνό και να του βγάζει τη δουλειά από αυτή τη μεγάλη μάζα πτυχίων. Φυσικά καταλαβαίνετε του χαμένου είναι περιττό να πούμε ότι θα είναι η μεγάλη πλειοψηφία η οποία έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα αντιδράσει, θα βγει στους δρόμους γιατί εκεί θα κρυθεί. Το επόμενο διάστημα. Σωστά. Εναι. Κοίταξε, αυτό που παρατηρούμε με αφορμή αυτέ τι εξαγγελίε είναι ότι ουσιαστικά όλα τα κόμματα συμφωνούν με αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική τη κυβέρνηση, με αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Θα θέλαμε με αφορμή αυτό να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή για το πώ φτάσαμε σε αυτό, δηλαδή στο να συμφωνούν όλοι, ε, πώ φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία και πώ έστρωσαν το έδαφο κάποια κόμματα όταν ήταν στην κυβέρνηση για να φτάσουμε σε αυτό που έχουμε. Ναι. Η αλήθεια είναι πλέον ότι μοιάζει πολύ φυσιολογική η σύμπλευση των κομμάτων του συστήματο, όπω όλα τα μεγάλα, έτσι και σε αυτό το νομοσχέδιο. Καταρχήν συμφωνούν στον ίδιο δρόμο, γι' αυτό και τον υλοποίησαν και ω κυβερνήσει και τον στήριξαν και ω αντιπολίτευση πολλά από αυτά τα κόμματα, γιατί συμφωνούν φυσικά με την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή την πλήρη εμπορευματοποίηση τη ανώτατη εκπαίδευση. Και λέω αυτό ο ίδιο δρόμο, γιατί ο ίδιο δρόμο έχει αυτόν τον προορισμό, δηλαδή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αυτή την αντιδραστική τομή. Τώρα θα, θα αρκούσε ενδεικτικά να κάνουμε μια αναδρομή πολλών. Στο εκείνον, τι έχουν περάσει, τι έχουν ψηφίσει. τι έχουν περάσει και τα λοιπά. Ε, σίγουρα, δηλαδή, για να πάρουμε υπόψη τα τελευταία 15 Έτσι, μια χρόνια. Έτσι, δώσε μας. Ναι, ναι, ναι. 15 χρόνια έχουμε δεκάδε νόμου και μάλιστα έχουμε και τέσσερι νόμου πλαίσιο. Δηλαδή, ολοκληρωμένη mm. να το πω έτσι, παρέμβαση στη διάρθρωση, στη δομή, στην οργάνωση τη ανώτατη εκπαίδευση. Που παρά την εναλλαγή κυβερνήσεων και την κριτική που μπορεί να γινόταν από τι προηγούμενε ω αντιπολίτευση και τι επόμενε κυβερνήσει, αυτά παρέμειναν και χτίστηκαν δηλαδή από την πλήρη λειτουργία των πανεπιστημίων ω επιχειρήσει, με τα συμβούλια διοίκηση επί ΠΑΣΟΚ, τα περιφερειακά συμβούλια επί ΣΥΡΙΖΑ με τη συμμετοχή επιχειρηματιών, μέχρι το πρόσφατο πέρσι του μάνατζερ στα δημόσια πανεπιστήμια. Την ισοδυναμία των πτυχίων των ιδιωτικών κολεγίων με τα δημόσια πανεπιστήμια, που άνοιξε το 2017 ο δρόμο επί ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία θεσμοθέτησε και διαδικασίε μάλιστα αυτοματοποιημένε, fast track τέτοια αναγνώριση και μάλιστα μιλάμε για εξίσωση πτυχίων ακόμα και διαφορετικών ετών σπουδών, τριετών κτλ. Με βάση τα παραπάνω, σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν ήδη 32 θεσμοθετημένα ιδιωτικά κολέγια και ω παραρτήματα πανεπιστημίων του εξωτερικού με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα που αναφέρθηκα και πριν. Επίση, η ίδρυση πρώτου προπτυχιακού ξενόγλωσσου με δίδακτρα ξεκίνησε επί κυβέρνηση Ανέλ και συνεχίστηκε και μάλιστα με την επιβολή διδάκτρων ε, στα μεταπτυχιακά, ε, ήταν μια διαρκή συνέχεια. Μάλιστα, η Δημοκρατία στο σημερινό έντυπο που κυκλοφόρησε για την παρουσίαση του νομοσχεδίου κάνει αναφορά στη συγκεκριμένη ρύθμιση και λέει ότι αφού το Συμβούλιο τη Επικρατεία έχει αναγνωρίσει ότι ένα δεν υπάρχουν ένα πλέον ένα. δωρεάν σπουδέ, τότε πρακτικά και εμεί είμαστε καλυμμένοι. Συνεχίζουμε. Λεστό. Την ίδια ώρα η υποβάθμιση των πτυχίων, που σα έλεγα και πριν, δεν είναι πάλι κάτι το οποίο ήρθε από μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή, η μεταφορά γνώση στα μεταπτυχιακά, οι προσπάθειε να αποσπαστεί η παιδαγωγική επάρκεια από τα πτυχία. Έχουν βάλει όλα τα κόμματα αυτά που κυβέρνησαν το χέρι τους σε αυτή την υπόθεση. Η παγίωση της κρατικής χρηματοδότησης, το σχέδιο για σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα στη φοιτητική μέρημνα, οι, εργολάβοι που κάνουν πάρτι μέσα στα πανεπιστήμια είναι διαχρονικό φαινόμενο. Και είναι προφανές λοιπόν, για να το κλείσω, ότι τα θεμέλια που στηρίζεται το σημερινό νομοσχέδιο, ούτε καν το έδαφο, τα ίδια τα θεμέλια που στηρίζεται έχουν συνδιαμορφωθεί από όσου κυβέρνησαν. Δηλαδή, η επιχειρηματική λειτουργία των Ιδρυμάτων, η απόσπαση του πτυχίου από το δικαίωμα άσκηση του επαγγέλματο, η ανταποδοτική λειτουργία και η διάλυση των δωρεάν παροχών φοιτητική μέρημνα κ.ο.κ. Δηλαδή, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να λένε ότι δεν θα μπουν εμπόδιο πιθανά, αυτέ είναι και οι πρώτε του δηλώσει. Η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο δεν είναι εμπόδιο, είναι και στήριγμα στην κυβέρνηση σε αυτή την πολιτική. Και φυσικά θα μπορούσαν να διεκδικήσουν έω και τα πνευματικά δικαιώματα από τον πυρακάκι, δεδομένου ότι η κριτική που κάνουν στα σημεία, δηλαδή αυτή η συζήτηση για τα κριτήρια για το ένα και το άλλο, είναι πρακτικά ένα προκάλημα σε σχέση με την ουσιαστική του συμφωνία που φυσικά δεν αμφιβάλλουμε ότι θα υπάρχει και θα στηριχθεί ασχέτως την τοποθέτηση που θα κάνουν γιατί τώρα ξαναλέμε όλοι θα κρυθούν ναι. Ε, πάμε να δούμε, ανέφερε ένα-δυο επιχειρήματα της κυβέρνησης που τα χρησιμοποιεί σαν επιχειρήματα για να στηρίξει και να υπερασπιστεί αυτό το νομοσχέδιο πάμε να, να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά Ένα από αυτά που έχουμε επισημάνει έχει πάρει αρκετή δημοσιότητα η δήλωση του Πιαρακάκη Αναφορικά με το γεγονό πω ε, όλε οι άλλε χώρε ρε παιδί μου έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και είναι καιρό να αποκτήσει η Ελλάδα. Είναι δηλαδή ας πούμε, κάποιο είδου αναχρονισμό να μην έχει μια χώρα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι αλήθεια αυτό ισχύει αυτό, επηρεάζει, για παράδειγμα του πόσο ελεύθερο είναι κάποιο να επιλέξει τι θέλει να σπουδάσει με βάση τι δυνατότητε και τι επιθυμίε του. Ναι. Η αλήθεια είναι έπαιξε αυτό το. Ναι, αυτή η δήλωση του, του και και... ήταν και στην αιχμή του δόρατο, του, του, τουλάχιστον τι προηγούμενε μέρε. Ναι, ναι, βέβαια, αυτή η δήλωση δείχνει μια έλλειψη επιχειρημάτων. Mm -hmm. σε σχέση με το ναι. Να... Ναι. να υπάρχει ένα σοβαρό, ουσιαστικό επιχείρημα γιατί και σε τι θα ωφελήσει, που σα έλεγα και πριν αυτό το νομοσχέδιο. Δηλαδή, καταλήγει κάπω αυτό το. να αντεγράψουμε το διπλανό μα. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί αν αναλογιστούμε την πύρα. Από την εμπειρία, τι συνέπειε τη συνύπαρξη ιδιωτικών πανεπιστημίων με τα δημόσια στι υπόλοιπε χώρε, από τη λειτουργία του, τελικά επιβεβαιώνεται η δική μα ανησυχία και οι επιπτώσει που προβάλλουμε. Και μην πάμε μακρι, μακριά, θα έχει ένα ενδιαφέρον, δηλαδή, να παρουσιαστούν αυτά τα στοιχεία. ήδη δημοσιεύουμε πολλά και στο Ριζοσπάστη και στον Οδηγητή και σε, στην αρθρογραφία μα. Απ' την άλλη, τι αποδεικνύεται, ότι ακόμα και αυτό αυτός ο εξυγχρονισμό είναι και αυτός δοκιμασμένος. Γιατί εδώ και 30 χρόνια λειτουργούν τα πανεπιστήμια αυτά στο εξωτερικό. Δεν είναι δηλαδή και καμιά νέα φαϊνή ιδέα, ούτε κάποιο στοιχείο εξυγχρονισμού και αν θέλετε και από την ανάποδη αποκαλύπτει ότι δεν είναι θέμα ιδεοληψίας της νέας δημοκρατίας mm. αλλά διαφορετικές κυβερνήσεις, διαφορετικών μειγμάτων επιλέγουν γιατί ακριβώς το πρόβλημα είναι η στρατηγική του κεφαλαίου και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αποτελεί κριτήριο δηλαδή σήμερα η ολοκληρωμένη επιστημονική μόρφωση, η δίκευση των φοιτητών για να εργαστούν αύριο στο αντικείμενό του, που αυτό θα ήταν το σύγχρονο, αλλά επιμένουν σε ένα διαμορφωμένο, δοκιμασμένο συγγνώμη, δρόμο ενό πανεπιστημίου που λειτουργεί ω επιχείρηση, κερδοφόρο για τι επιχειρήσει, λέμε φθηνό για το κράτο, ακριβό για του φοιτητέ, το οποίο έχει ήδη, γράψει, έχει ήδη σημειώσει αποτελέσματα. Ένα στου τέσσερι. Είναι άνεργοι. Δουλεύουν με λιγότερα από 800 ευρώ. Ένα μεγάλο ποσοστό των αποφύτων. Υπάρχει το λεγόμενο χάσμα δεξιοτήτων που το αναπαράγουν, που το αναπαράγουν και τώρα το, το ενισχύουν με το να διαμορφώνουν διαφορετικού επίπεδου πτυχία στα ίδια επιστημονικά αντικείμενα κτλ. Και, και το λέω αυτό γιατί η κατάσταση στην Ελλάδα ούτε ανορθογραφία είναι όπω είπε ο Πρωθυπουργό σήμερα, ούτε είμαστε εξαίρεση από τον σύγχρονο ευρωπαϊκό κόσμο. Γιατί κανόνα αυτή τη στιγμή είναι αυτά τα στοιχεία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή οι πανάκριβε σπουδέ η ενιαία αγορά πτυχίων δημόσιων και ιδιωτικών, ο ενιαίο χώρο ανώτατη εκπαίδευση είναι στρατηγική που την έχουν στηρίξει διαχρονικά οι κυβερνήσει, οι τεράστιε business και τα σκάνδαλα ιδιωτικών πανεπιστημίων με εξαγορέ πτυχίων και ούτω καθεξής. η μεγάλη κινητικότητα φθηνού ε, για, για τα δεδομένα ενώ τη επιστημονική εργασία δυναμικού από χώρα σε χώρα και όπω σα είπα, έτσι λειτουργούν και, και σήμερα και τα δημόσια πανεπιστήμια στη χώρα μα που πλέον θα, θα ξεσαλώσει αυτή η επιχειρηματική δράση όπω είναι ε, κατανοητό. Τελικά, δηλαδή, η κυβέρνηση όχι απλά δεν μα πάει μπροστά. Μιλάμε για το εμπρό-πίσω στην κυριολεξία. Όποιο πληρώνει θα μπορεί να σπουδάζει. Θα περνάει δηλαδή το μόνο να το πω έτσι, κριτήριο εισαγωγή θα είναι η φορολογική δήλωση τη οικογένειά του. Αυτό είναι η επιστροφή στο πολύ μακρινό παρελθόν σε μια περίοδο που θα έπρεπε και θα μπορούσε να διαδοθεί σε ακόμα περισσότερους η επιστημονική γνώση αφού η εργασία γίνεται όλο και πιο επιστημονική, είναι αναγκαία κτλ. Τώρα η αλήθεια είναι μόλις ακούς τον τίτλο «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο» μπαίνει σε μια θετική σκέψη, λες κάτι μπορεί να... Να γίνει, θα απελευθερωθεί αυτό το πανεπιστήμιο από την υποχρηματοδότηση, τι ελλείψει κτλ. Η αλήθεια είναι, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αυτή. Δηλαδή, στην πραγματικότητα κρατάει το πανεπιστήμιο εγκλωβισμένο σε αυτά τα δεδομένα και μάλιστα είναι, υπο, είναι υποκριτικό ε, αυτό το ενδιαφέρον της κυβέρνησης γιατί αν ήθελε να δώσει περισσότερες επιλογές και ελευθερίες στους νέου ε, νέους για να σπουδάσουν θα μπορούσε να κάνει κάποια πάρα πολύ απλά πράγματα. Θα μπορούσε να ανοίξει περισσότερες θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια, να καταργήσει την ελάχιστη βάση εισαγωγή που κόβει κάθε χρόνο χιλιάδες μαθητές, να επιτρέψει στα παιδιά που θέλουν να ξαναδώσουν πανελλαδικές να κρατάνε το βαθμό του σε ορισμένα μαθήματα για να διευκολύνονται. Να ενισχύουν το δημόσιο σχολείο για να προετοιμάζουν του μαθητέ να δώσουν εξετάσει, να δίνουν δωρεάν παροχή φοιτητική μέρημνα, στέγαση, που είναι αποτρεπτικό, έω και παράγοντα αποκλεισμού κάποιου από τι σπουδέ. Και την ίδια ώρα και τα ίδια του τα επιχειρήματα μπάζουν, να το πω έτσι. Δηλαδή, τα ιδιωτικά κολέγια σήμερα αντιμετώπισαν τη φυγή στο εξωτερικό, που λειτουργούν ήδη. Η αλήθεια είναι με την ακρίβεια να χτυπάει κόκκινο και του μισθού να μην φτάνουν μέχρι τα μισά του μήνα. Πόσε οικογένειε βέβαια θα μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά του εκτό ακόμα και εντό συνόρων. Τελικά, η μόνη ελευθερία που αναγνωρίζει στου φοιτητέ και στους... αυτού που δίνουν πανελλαδικές για να περάσουν στο πανεπιστήμιο η κυβέρνηση είναι που θα κουμπίσουν τα χρήματα οι οικογένειέ του. Δηλαδή, του αντιμετωπίζει σαν πορτοφόλια προ ξεζούμισμα με το διατάφτα να είναι θα τα πάρουν οι ξένοι ή οι ντόπιοι κολυγιάρχε. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι έχουμε το παράδειγμα τη Κύπρου. Ότι θα μπορούμε και εμεί πλέον, σαν χώρα, να έχουμε οικονομικά ωφέλη από την εκπαίδευση και να συνεισφέρει στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, στο ΑΕΠ. Δεν θα μπορούν αυτά τα χρήματα να κατευθύνονται μετά στα δημόσια ΑΕΠ e και να αναβαθμιστούν οι σπουδέ για χιλιάδε φοιτητέ. Ναι. Η, η, αλήθεια είναι πρόκειται για μια επιτρέψτε μου κοινική συζήτηση. Δηλαδή, έχουμε φύγει τελείω από το θέμα ότι συζητάμε για νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση, για την παιδεία στη χώρα μα κτλ. Και ο λόγο είναι απλό. Του ενδιαφέρει αυτό που είπαμε και πριν, η κερδοφορία, το να κουμπώσει καλύτερα ακόμα και το δημόσιο πανεπιστήμιο στην εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών σχεδίων. Όμω το παράδειγμα τη Κύπρου, η αλήθεια είναι ότι εκθέτει την κυβέρνηση. Mm -hmm. Μπορεί να το παρουσιάζει ω δυνατό κάτι. Για, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον επειδή το χρησιμοποιεί την, πάρα την, πολύ. Την εκθέτει. Ναι. Ε, δηλαδή, να σα πω. Στα, τα πανεπιστήμια στην Κύπρο, αυτή τη στιγμή, ειδικά τα δημόσια, λειτουργούν σε ασφιχτικά πλαίσια. Το 40% των λειτουργικών του δαπανών για να μπορούν να λειτουργούν το καλύπτουν με ίδια έσοδα. Πληρώνουν δίδακτρα. Και αυτοί που σπουδάζουν στο δημόσιο. Το 70% αυτών που περνάνε σε πανεπιστήμιο πηγαίνουν σε ιδιωτικά γιατί από του κόφτε και από τα εμπόδια που συναντάνε, στο δημόσιο σκο... πανεπιστήμιο καταλήγει μόλι το 30%. Την ίδια ώρα μιλάμε για πτυχία που πολλούνται και αγοράζονται με εξευτελιστικού όρου. Δηλαδή, άμα κάνετε μια ζήτηση με έναν φοιτητή από τέτοιες που έχει πάει να σπουδάσει, θα σα πει για το επίπεδο σπουδών, του όρου που γίνεται, με τι όρου οργανώνεται η ίδια εκπαιδευτική διαδικασία. Αλλά ακόμα και τα πτυχία, τα οποία είναι πολύ ακριβοπληρωμένα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για δίδακτρα, τα οποία ειδικά στα μεταπτυχιακά μιλάμε για δεκάδε χιλιάδε ευρώ είναι χρήσιμα μόνο για κορνίζα ή για εισιτήρια στα μεταπτυχιακά. Δηλαδή δεν κατοχυρώνουν αυτό που λέμε τα επαγγελματικά δικαιώματα, χαρακτηριστικά και επαγγέλματα όπω οι ψυχολογίε, οι ιατρικέ κτλ. Επομένω είναι προκλητικό η κυβέρνηση να επικαλείται τώρα τα ποσοστά του ΑΕΠ και να τα παρουσιάζει και ω μεγάλο επιχείρημα, γιατί με αυτή τη λογική εντάξει, κάθε δωρεάν παροχή θα μπορούσε να κοπεί για να φουσκώσει το ΑΕΠ. Βέβαια και τα χρήματα από εκεί. Δεν πάνε φυσικά για τι ανάγκε μα. Είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή το βασικό πρόβλημα σήμερα δεν είναι ότι λείπουν χρήματα. Είναι το πού πάνε. Γιατί στον προπολογισμό πριν λίγε μέρε είδαμε τα εκατομμύρια για το ΝΑΤΟ, για την επιχειρηματική δράση, αλλά ακόμα και τα λεφτά, αν θέλετε, που συγκεντρώθηκαν από την επιχειρηματική δράση των στο πανεπιστημίων στου ειδικού λογαριασμού κονδυλίων και έρευνα, δεν πάνε για τι ανάγκε των φοιτητών. Υπάρχει ειδική προ... πώς να το πω έτσι, απαγόρευση στον ναι, για την εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή τη φοιτητική μέρημνα, αλλά πρέπει να κατευθύνουν σε πανεπένδυση γιατί είναι κριτήριο αξιολόγηση των πανεπιστημίων αν αναπτύσσουν τέτοια δράση. Επομένω, η μόνη ελευθερία που έχουν στην Κύπρο είναι που θα δώσουν τα λεφτά του. Μάλιστα. Ένα ακόμα επιχείρημα δεν έχω σημειώσει εδώ είναι, και αυτό το ακούμε πολύ συχνά όταν πρόκειται για νόμου που, όπω λέγεται, απελευθερώνουν μια αγορά, είναι πω ο ανταγωνισμό που θα προκύψει κάνει και τα δημόσια πανεπιστήμια καλύτερα. Ισχύει αυτό, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, τώρα ο καθένα πρέπει να έχει μια εμπιστοσύνη τώρα στη σκέψη του και στην. Ε... Στην εμπειρία του. Δηλαδή, αναβαθμίστηκαν τα δημόσια νοσοκομεία από την ίδρυση ιδιωτικών, ε, αναβαθμίστηκε ο σιδηρόδρομο από την απελευθέρωση και τη συνύπαρξη ε, διάφορων τμήματων του, που άλλα υπό δημόσιο έλεγχο, άλλα από ιδιωτικό. Όχι, οδήγησε στα τέμπη. Σε αυτόν τον εκτροχιασμό θα οδηγήσει και το δημόσιο πανεπιστήμιο, για, για, γιατί θα γίνει ακριβώ το αντίθετο, η πλήρη υποβάθμιση. Για δύο βασικού λόγου. Ο πρώτο είναι ότι η απαξίωση, η υποβάθμιση του δημόσιου πανεπιστήμιου είναι όρο για να υπάρχει πελατεία για τα ιδιωτικά, θα επενδύει κανεί σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, αν δεν είχε σίγουρη πελατεία, πώ θα διαμορφωθεί το επενδυτικό κλίμα. Και δεύτερον, γιατί θα λειτουργούν και τα δημόσια με τέτοιου όρου σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Δεν θα υπάρχει ένα ανταγωνισμό ποιο θα προσφέρει πιο ποιοτικέ σπουδέ, αλλά ποιο θα τα απεξέλθει σε αυτόν τον αναλέει το πόλεμο για κονδύλια, για φοιτητέ οι οποίοι πλέον θα είναι μια λία, ποιο θα του κερδίσει κτλ. Έτσι, στο όνομα του υγιού ανταγωνισμού, του δίκαιου ανταγωνισμού, το κράτο θα βρει ευκαιρία να μην χρηματοδοτεί τα δημόσια πανεπιστήμια και αυτά θα αναζητούν έσοδα με άλλου τρόπου. Άρα, μιλάμε για έναν βαριά στον ανταγωνισμό, ο οποίο θα έχει συμπτώματα. Δηλαδή, τμήματα χαμηλή ζήτηση στην επαρχία δεν θα εξασφαλίζουν βιώσιμη λειτουργία. Κενά θα υπάρχουν και θα φεύγουν καθηγητέ για να βρουν αλλού καλύτερου μισθού. Η οικονομική ασφιξία θα οδηγήσει στο να εκτοξευθούν δίδακτρα ακόμα και σε σχολέ που δεν τα είχαν ή στα μεταπτυχιακά. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι και οι στόχοι τη κυβέρνηση είναι ενδεικτικοί. Να προσελκύσουμε πελατεία, ακαδημαϊκό τουρισμό κτλ. Επομένω, μιλάμε για ένα παραμύθι το οποίο αποδομείται και από τι τελευταίε εξέλιξει των τελευταίων ημερών. Δηλαδή, χθε βγήκε ένα δημοσίευμα με αφρμή τη Σύνοδο των Πρετάνων, που λέει ότι το 1 τέταρτο των καθηγητών που φεύγουν τώρα για το 2024 λόγω συνταξιοδότηση ή άλλων λόγων δεν θα αναπληρωθεί. Έτσι θα ενισχύσουν, φαίνεται, το δημόσιο πανεπιστήμιο. ή αντίστοιχα με την υποχρηματοδότηση που τα τελευταία 15 χρόνια σταθερά μένει μειούμενη, 66% και 70%. Επομένω, το πιο σύντομο ανέκδοτο του τελευταίου διαστήματο, που μάλιστα και η κυβέρνηση δεν έχει πει και ένα αντεπιχείρημα, για να λέμε την αλήθεια, σε αυτά που έχουν θέσει οι, οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι φοιτητέ, είναι ότι θα παραμείνει στο επίκεντρο το δημόσιο πανεπιστήμιο. Μάλλον θα παραμείνει στο αδιέξοδο. Βαγγέλη, άκουσα πριν ανέφερε το θέμα των κολεγίων που ήδη λειτουργούν και έχουν αναγνωρισμένου τίτλου κτλ. Και, αν δεν κάνω λάθο, είπε 32 κολέγια. Δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή διότι κάποια πανεπιστήμια που λειτουργούν και με αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών. Τι είναι αυτό που το νομοσχέδιο το καινούριο έρχεται να φέρει επιπροσθέτω, α το πούμε. Έχει βάσει αυτή η ερώτηση. Από την άποψη ότι ήδη διαμορφώνεται μια συγκεκριμένη κατάσταση, όμω μιλάμε για μια ποιοτική. Αλλαγή, ένα, δηλαδή ένα επόμενο αποφασιστικό βήμα, μια πραγματική mm -hmm. τομή, γιατί θα πλέον μιλάμε για μια ισοπαίδωση, για μια ενιοποίηση αυτού του χώρου τη ανώτατη εκπαίδευση δημόσιων και ιδιωτικών, που θα μαζικοποιηθεί και θα εντείνει ακόμα περισσότερο τα ήδη διαμορφωμένα εμπόδια που μπορεί να συναντάμε. Δηλαδή, δεν μιλάμε απλά για να για, προσθεθούν κάποια ακόμα ιδρύματα, αλλά θα γίνει ένα ενιαίο χώρο όλων αυτών. Που τελικά θα οξύνει ακόμα περισσότερο τα διέξοδα, την κατηγοριοποίηση των πτυχίων και των ε, αποφύτων. Μάλιστα. Ε, Φτάνοντα προ το τέλο αυτή τη συζήτηση, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία που μα δίνει. Ε, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα πανεπιστήμια, με αφορμή όλο αυτό, Τι ετοιμάζουν οι φοιτητέ ω απάντηση, είπε και στην αρχή ένα-δύο πράγματα. Ε, τι ετοιμασίε γίνονται και τι διεκδικούν, Γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ανησυχία στου φοιτητέ. Ε, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα fake news τη κυβέρνηση με τα ψέματα, τι ανακρίβειε κτλ. Αλλά γενικά υπάρχει ανησυχία. Υπάρχει ένα αντανακλαστικό ότι αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να προσθεθεί και να φέρει αρνητικέ εξελίξει ε, στι σπουδέ του. Γι' αυτό και δεν έχουν μείνει ήδη με σταυρωμένα τα χέρια. Και είναι ελπιδοφόρο αυτό. Δηλαδή, πριν καν δημοσιευτεί το νομοσχέδιο κτλ., ήδη το Σάββατο 16 του μήνα Έγινε μια μεγάλη συνάντηση φοιτητικών συλλόγων από όλη τη χώρα, 126 σύλλογοι, ένα πολύ μεγάλο, ένας πολύ μεγάλος αριθμός ε, φοιτητικών συλλόγων που συζήτησαν ακριβώς αυτό, πώς θα οργανωθεί η απάντηση απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Υπάρχει μια μεγάλη σύσκεψη, συνάντηση με φοιτητικών συλλόγων, ένα μεγάλο πανελλαδικό συντονισμό φοιτητικών συλλόγων, που κατέληξε σε ένα κοινό κάλεσμα προ όλου του φοιτητέ και του συλλόγου σε όλη την χώρα, με σκοπό να να αντιμετωπίσουν, να αντιπαρατεθούν, να δημιουργηθεί ένα μεγάλο κίνημα αντίδρασης και αντίστασης απέναντι στο νομοσχέδιο που από ό,τι φαίνεται το Γενάρη θα έχουμε ένα να το πω έτσι, πολύ έντονο αγωνιστικό ε, ρεύμα με γενικές συνελεύσεις στις σχολές για την καλή ενημέρωση των φοιτητών να αποφασίσουν όλοι μαζί τις κινήσεις τους, συλλαλητήρια, διαδηλώσεις, καταλήψεις με σκοπό να διαμορφωθεί ένα μεγάλο ρεύμα απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο με τη στήριξη και των εργατικών σωματείων, των φορέων, των γονιών και άλλων για την υπόθεση όλου του λαού τελικά όπως είδαμε και σε σχέση δηλαδή και με τις λαϊκές οικογένειες αλλά και με την προπτική που θα έχουν τα παιδιά τους και επομένω να καταφέρουν πραγματικά να βάλουν εμπόδια σε αυτό το νομοσχέδιο. Οι φοιτητέ εξάλλου το έχουν αποδείξει αυτό. Δηλαδή, δεν είναι το πρώτο νομοσχέδιο που έχουν να αντιμετωπίσουν και μάλιστα το έχουν κάνει και με επιτυχία. Και πραγματικά αυτέ τι μέρε η ενημέρωση, η συζήτηση έχει φουντώσει. Υπάρχει ένα αγωνιστικό αναβρασμό. Ο Γενάρη του 24 θα είναι τέτοιο μήνα. Αγώνα. Ήδη οι φοιτητικοί σύλλογοι συζητάνε και αποφασίζουν τα επόμενα βήματα ε, στη δράση του. Θα είναι ένα καυτό ε, χειμώνα με αφορμή όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση. Βαγγέλη ε, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ ε, Είμαι σίγουρος, το είπες και όλα στο τέλος Θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε ναι, ναι. Ε, Ίσως και αρκετές φορές Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ε, Φίλες και φίλοι Πριν κλείσουμε Καλό είναι να έχουμε λίγο στο μυαλό μας Ότι αυτές τις μέρες που έρχονται Το πνεύμα των ημερών που λένε Δεν είναι μόνο τα λαμπάκια στους δρόμους Στα χωριά του Αϊ Και οι βόλτες στα πολυκατάστηματα Αυτέ τι μέρε υπάρχουν συνάνθρωποι, εργαζόμενοι, που ζουν μόνοι ή χωρί τη δυνατότητα να περάσουν τι γιορτινέ μέρε με τα απαραίτητα και χρειάζονται τη στήριξή μα. Και ακριβώ γι' αυτό εκδηλώνονται πρωτοβουλίε σε όλη την Ελλάδα από σωματεία και φορεί, ώστε να μην μείνει κανένα μόνο του και ξεχασμένο. Είμαστε εκεί λοιπόν και στηρίζουμε όλε αυτέ τι πρωτοβουλίε. Και βέβαια, δεν ξεχνάμε το λαό τη Παλαιστίνη και τα παιδιά τη Παλαιστίνη που δολοφονούνται από το κράτο του Ισραήλ. Εμεί θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη μπορείτε να βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.